Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική από το κανάλι MND. Κάντε την εγγραφούλα σας, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Φίλες και φίλοι μου, Κυριακή σήμερα και έχουμε Survivor. Μας έλειψε δύο μέρες, η αλήθεια είναι μας έλειψε που δεν είδαμε τα παιδιά στις οθόνες αλλά τα νέα είναι πάρα πολλά και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Τις μαθαίνετε από εδώ σας ενημερώνω και φίλες και φίλοι μου απόψε θα σκοτωθούν ο Μαρτίκας και ο Μάριος Πρίαμος για την ελευθερία. Ένα λοιπόν ακόμη επεισόδιο Survivor All Star αναμένετε να παρακολουθήσουμε απόψε το βράδυ μέσα από τη συχνότητα του Sky όπου μαχητές και διάσημοι θα αγωνιστούν για την πρώτη ασυλία. Φίλες και φίλοι μου, την πρώτη ασυλία σας έχω ενημερώσει θα την κερδίσει η κόκκινη ομάδα και υποψήφιος θα είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να γίνει μία άνευ προηγουμένου φασαρία. Αυτό λένε οι πηγές μου. Τώρα τι θα μας δείξουν γιατί υπάρχει και το μοντάζ θα δούμε γιατί και για το Μαρτίκα, ο οποίος είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον, ε, την επιθυμία, συγγνώμη, να αποχωρήσει όταν έφυγε ο Στάθης, δεν μας έδειξαν τίποτα. Είχαμε σποιλάρει όλοι οι σποιλεράδες και λέγαμε για αποχώρηση και για επιθυμία Μαρτίκα να αποχωρήσει, αλλά το κάνανε αβαβά. Τώρα θέλω να δω απόψε τι θα δούμε, γιατί εγώ έμαθα από τη φασαρία που δημιουργήθηκε, ε, διεκόπη ακόμη και το Συμβούλιο... Και το κάναν την άλλη μέρα και γι' αυτό τώρα έχουμε φτάσει μεσημέρι Κυριακής και δεν έχουμε μάθει ακόμα τη δεύτερη ασυλία. Έχει πάει η ροή πίσω. Περιμένουμε σήμερα δεύτερη ασυλία και υποψήφιο ή υποψηφίους. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Θα γίνει φασαρία. Θα τα βάλει ο Μαρτίκας με το Μάριο για τα μάτια της ελευθερίας. Αχ αυτή η ελευθερία. Ο Μάριο, μάλιστα, ακούγεται να λέει πω μέσα σε δύο εβδομάδε η συγκεκριμένη κοπέλα έχει καταφέρει να δημιουργήσει 7 διαφορετικέ ιστορίε, χωρί πλέον να ξέρουν τι είναι αλήθεια και τι ψέματα. Σε αυτό συμφωνεί και ο Σπύρο, ο οποίο ακούγεται να φωνάζει ενώπιον όλη τη ομάδα πω του δουλεύει κανονικότατα. Από την άλλη, λοιπόν, η τραγουδίστρια δείχνει απογοητευμένη με το γεγονό πω ο πρώην συντροφό τη Μάριο. Δεν την έχει στηρίξει καθόλου σε όλες αυτές τις κατηγορίες του φαρμακοποιού. Σας φιλώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ως τότε να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας!